Λογικά πρέπει να φαίνεται η υγρασία κάτω. Έχει αυτή την πρωινή την μπάχνη. Εδώ στον Τύρναβο, παιδιά, που έχουμε έρθει. Τις 14 του Γενάρη το 2023. Είναι ένα πρωινό με μείον ένα βαθμό. Πρωί-πρωί. Και έχουμε έρθει σε ένα φιλαράκι έτσι παλιό, θα έλεγα. Του είχα κάνει πριν πολλά χρόνια βίντεο στο φίλο μας εδώ, τον Αποστόλη. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο Απόστολος. Απόστολε, πάμε. Τον εφηνιδίασα τώρα. Πήρε και το μήνυμα. Και θα μας κάνει ένα χαβά. Μια μέρα θα έλεγα περιστράδικη, θα έλεγα, ναι. Απλά είναι, έχει 100% υγρασία αυτή τη στιγμή. Είναι πρωί και μείον ένα βαθμί. Με πλήρη άπνοια, ναι. Στον Τύρανα εδώ, παιδιά. Εδώ έφτασε η σκούφια του μπανάνι. Και απολαύστε τώρα εδώ τα τυρναβίτικα θεαματικά περιστέρια, ναι. Ναι, θεαματικά. Η εκκίνηση ήταν θεαματικότατη. Φύγανε σπαθιά τα περιστέρια του. Πιάσανε μεριές. Άμα ανοίξω λίγο το πλάνο, ναι, κοιτάξτε, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εκεί και πιο κάτω και πιο πάνω και παντού. Πλήρη άπνοια και απλώσανε, ναι. Πολύ ωραίο σκόρπισμα, πάρα πολύ ωραίο σκόρπισμα. Και τα φτεράκια είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Πολύ καλά. Κάτσε να πάμε λίγο τώρα σε κάποια που έχουν πάρει δρόμο και πάνε στράτα στρατούλα. Α, πήγα να τα κυνηγήσω, αλλά... Ωραίος, ωραίος. Μπράβο, ωραία, Απόστολε. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το άνοιγμα. Και είναι όλα έτσι, περπατητά. Είχα ζουμάρει πάρα πολύ, τώρα το είδα. Πάνε, πάνε, γιατί... για τη συννεφιά τώρα πάνω που έχει. Τα παιδιά του ήλιου. Κι άλλο, κι άλλο. Κοίτα. Πήγα να φύγω πίσω και βρήκα κι άλλο. Ωραίο πλάνο, ναι, ναι. Από πίσω είναι ο ήλιος. Βέβαια, πολύ, πολύ μακριά, έτσι. Σιγά, σιγά γυρνάω τώρα. Σε εκείνο εκεί το ανάγλυφο. Και έρχομαι τώρα να δούμε και μερικά επιτόπια εδώ από πάνω. Αυτά είναι τα πολύ μακριά, τα πολύ μακρινά. Να δούμε πώς πετάνε και από πάνω τα περιστέρια, έτσι. Καλά είπα εγώ θεαματικά. Θεαματικά λοιπόν την ναβίτικα περιστέρια. Στο φίλο μας τον Απόστολο. Είναι όλα όρθια και τούμπανα. Ακόμα και στις πλάτες, κοιτάξτε τι όμορφα φαίνονται. Μια πρωινή λοιπόν πτήση στην περιοχή του Τυρνάβου. Ναι, παιδιά, ναι. Στον Τύρναβο βλέπουμε τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, αυτές εδώ τις εικόνες. Πολύ πρωί, στην ανατολή του ήλιου θα έλεγα, και πολύ κρύο. Παγωνιά δηλαδή, ναι. Καλός καιρός, περιστεράδικος, έτσι. 100%. Άπνοια, παγωνιά και έχουμε και μια κουρτινίτσα, έτσι, ελαφριά. Λοιπόν, άστο να γι' αυτό το τζινάκο. Για να δούμε το μάτι. Ναι, πατήσανε, πατήσανε. Τα πουλιά έχουν πατήσει. Έχουν εξαφανιστεί. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε το ψαχτήρι το γνωστό. Είπα, έχω κουρτίνα και θα τα βρίσκω. Ελαφριά κουρτίνα. Παιδιά, τα περιστέρια του είναι τόπια, ε. Τόπια, στην κυριολεξία. Κοιτάτε πόσο σταθερά και ακίνητα πετάνε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός. Όχι απλά καλός. Και πολύ βελτιωμένος. Πήγα μια 40 χρόνια... Κόψε κάτι, ρε Παράνη. Πήγα μια 15 χρόνια που τον είχα ξανατραβήξει. Δεν είχαν καμιά σχέση εκείνα και τα περιστέρια με αυτά που έχει τώρα, ε. Αυτά είναι πολυτελείας. Μπράβο ρε Απόστολε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις κάνει 40 βήματα άλμα. Στα μάτια τα δικά μου και στο μάτι της καμεράς μου, ναι. Ναι, είναι μπαλόνια, παιδιά. Δεν νομίζω να κάνεις κανένα αντίρρηση. Έτσι πετάνε όλα. Απλά έχουν σκορπίσει τώρα και τα ένα-ένα θα τα βλέπουμε. Λοιπόν,
Ξανακατέβηκα κάτω και ένα τίποτα. Τώρα δύσκολα να βρω και περιστέρι, ε. Δύσκολα, δύσκολα. Στο ψαχτήρι είμαι. Κλείνω και τη μηχανή. Κάτι είδα με το μάτι. Ψάχνω πολύ ώρα, ε. Τον έχω αδικήσει τώρα. Θα είναι πιο πολύ ψάχνω να τα βρω παρά να τα τραβήξω. Έχουν γίνει μπίλια. Να. Εδώ. Μπίλια, ναι, να. Εδώ ήταν, να η ομάδα. Πολύ καλός, μπράβο ρε Απόστολε. Όποιο και να σημαδέψω, κάνει αυτή τη φτερουγισιά, ναι. Άρα δεν είναι τυχαίο. Εδώ έβαλα και όλο μου το ψηφιακό το zoom, που σημαίνει ό,τι έχω και δεν έχω. Και αντικρίζουμε αυτή την εικόνα εδώ. Κάτσε να κατέβω λίγο πιο κάτω, γιατί δεν μπορώ να κάνω focus εκεί και φαίνονται άσχημα. Έτσι. Ας είναι πιο μικρά. Σβησμένα είναι τα πουλιά, παιδιά. Έχουν σβήσει τα περιστέρια του Απόστολου. Κοίτα ρε κάποτε. Προηγουμένως είχα δει 3-4 και σκορπίσανε πάλι. Δεν θέλω να τραβάω ένα, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν υπάρχουν περιστέρια, όχι. Κάτσε να δούμε και αυτό ένα λίγο. Νάτος. Προσπαθεί και αυτός τώρα να τα δει. Δυσκολεύεται σίγουρα. Ρίχτα, Απόστολε! Εγώ δεν τα βλέπω. Ρώτησε τα παιδιά εδώ, είναι τα φιλαράκια εδώ. Έχουν μια τούφα τυρναβίτες. Κάτσε να δούμε τώρα και το πεσό του. Ο Χαβάς θα είναι τρομερός. Πάμε για το πεσό. Χειροκροτήστε ρε, το φιλαράκι γάμο, το χειροκροτήστε ρε, ωραίο ρε, μπράβο. Καταπληκτικός, παιδιά. Μιλάμε τώρα για ένα βροντερό πεσό, άπεχτο. Νομίζω, είμαι σίγουρος, έχω πιάσει ωραία πλάνα στο πεσό. Βέβαια, πολλά δεν τα προλαβαίνα. Ολόησα, όταν λέμε ολόησα, εδώ βέβαια είμαι στον Τύρναβο τώρα, έτσι. Και η λέξη ράμα έχει βγει από εδώ, από τον Τύρναβο. Ράμα, πραγματικά ράμα. Μπράβο ρε Απόστολε, μπράβο. Πραγματικά ήταν καταπληκτικός, παιδιά. Υπέροχο Χαβά έκανε, ναι. Πάμε να δούμε τώρα και τα σώματά τους. Για να δούμε. Α, Αποστολάκο. Δεν μας τα λες καλά εδώ. Είναι πεντάμορφα. Αλλά, φιλαράκι μου, με τα λύπης μου, επειδή έχω μάθει να λέω αλήθειες, δεν μου θυμίζουν και πολύ τυρναβίτικα. Όχι, έχεις, να, αυτός εδώ τζινάκος. Όχι, έκανα λάθος. Τα δασά κοντά. Αλλά κάνω λάθος, όχι. Τώρα που τα ζύγωσα καλά, όχι, έχει. Έχει ωραία σκαριά, να κοιτάξτε εδώ. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα, ε. Συγγνώμη, Απόστολε. Πήγαμε φόρα από μακριά και τα δα λίγο σαν πιο μικρά. Αλλά όχι. Έχουμε μέσα και τύρναβο. Έχουμε και τύρναβο μέσα. Όχι τύρναβο 100% για μένα, αλλά έχουμε και τύρναβο, ναι. Δηλαδή τώρα αυτή εδώ η τζινούλα, στα μάτια τα δικά μου και τις καμεράς μου, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία όμως, είναι πετάμορφα. Να και ένας τυρναβίτης, 80%. Τα γελάει τώρα όπως θέλεις, τα λέει ρε μπανάνι, τι λες για τα περιστέρια μου. Φιλαράκι, δεν στα κατηγορώ. Απλά
έχεις κάνει κάποιες πολύ ωραίες διασταυρώσεις, όπως τα βλέπω εγώ, και βγήκε ένα αποτέλεσμα φανταστικό. Φανταστικό. Βέβαια, θεαματικά περιστέρια εδώ στον Τύρναβο. Ο χαβάς του ήταν για μένα 100% θεαματικός. Όλα φτερωμένα τα περιστέρια κάνανε άπλωμα, ωραίο σκόρπισμα, ξαφανιστήκανε πάνω, πετάγανε ένα-ένα. Δύσκολα να έβλεπες δύο μαζί. Σε μια φάση μόνο είχα πιάσει έτσι 3-4. Μετά έβλεπες ένα από εδώ, ένα στη Δύση και ένα στην Ανατολή. Το πεσό ήταν 100% τυρναβίτικο. 100% ναι. Και μπράβο του, μπράβο. Μπράβο ρε Απόστολε. Η ομαδάρα του. Και εννοείται άπαντες παρόντες. Εδώ δεν έχει έμεινε ένα ή μισό. Κάλεσμα, δείξιμο, ράμα, κάτω, ground, τέλος. Αποστόλης, σφραγίδα και υπογραφή. Γεια σου ρε Αποστολάκο, γεια σου ρε φίλε, από τα παλιά. Θυμάσαι, ρε εσύ, περίπου πόσα χρόνια ήταν που είχα έρθει, θυμάσαι. 10, ναι, αυτό είπα και εγώ. Καλά βέβαια στην αρχή είπα πριν 41 χρόνια, έκανα λίγο πλάκα, τέλος πάντων. Πριν 12 χρόνια λοιπόν είχα έρθει εδώ σε σένα, βέβαια τότε θυμάμαι είχε ένα δυνατό αέρα πίσω από τα κουμάσια, τα άστινα τα πουλιά. Αλλά εντάξει. Αυτά τα περιστέρια που έχεις τώρα νομίζω δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με εκείνα. Μπράβο. Έπεσα 100. Μα ήταν εντάξει τώρα. Μέρα με τη νύχτα. Φίλε, έκανες ένα πολύ θεαματικό χαβά. Αλήθεια. Δεν θα το χαρακτήριζα τυρναβίτικο θεαματικό. Γιατί στον Τύρναβο είμαστε. Δεν είμαστε αλλού, έτσι δεν είναι. Άρα τυρναβίτικο θα πούμε. Θεαματικό. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή τα περιστέρια σου σκορπίσανε, πιάσανε, φύγανε στην αρχή ωραία, έκανε ωραία κίνηση. Σου έχω πλάνα φοβερά. Λοιπόν, βέβαια στα πολύ ψηλά να ξέρει, τα δείχνω ένα-ένα. Γιατί τα πουλιά σκορπίσανε τόσο πολύ επάνω που δεν μπορούσα και με δυσκολεύσει και πολύ, να το ξέρει. Παρόλο που είχα ψιλοκουρτινίτσα, τολμώ να το πω, ναι, με δυσκόλεψε. Γιατί πιάσανε πολύ μεγάλα έψη. Τώρα για το πεσό δεν το συζητάω. 100% τυρναβίτικο. Όταν τα κάλεσε, ήρθανε σε χρόνο τετέ που λέω και ράμα. Το ράμα δηλαδή, ταιριάζει σε σένα. Δηλαδή δεν είναι ένα περιστέρι να κάνει έτσι μια στροφή. Όλα ήρθανε τούβλα κάτω, έτσι. Μπουκάλια που λέω εγώ. Λοιπόν. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να ταΐζεις αυτά τα πουλιά. Πίστεψέ με. Και να συνεχίσεις να έχεις αυτή την ομάδα. Εγώ δεν σου λέω και του χρόνου καλύτερα. Και του χρόνου να είσαι έτσι. Είσαι τέλειος. Λοιπόν, πες και εσύ δύο λόγια τώρα, φίλε. Ευχαριστώ, φίλε Παναγιώτη, που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μου και ήρθες να μου τραβήξεις μετά από τόσα πολλά χρόνια τα περιστέρια. Τα περιστέρια αυτά τα συγκεκριμένα τα έχω 4 χρόνια. Τα περιστέρια θέλουν χρόνο, διάλεγμα, πέταγμα. Τώρα κάνουμε αγώνα μεγάλο. Όσο αφορά για τον Τύρναβο, ο Τύρναβος βρήκε τους προγόνους στάχτες. Το θέμα δεν είναι να διατηρήσουμε τις στάχτες των προγόνων μας, αλλά να μεταφέρουμε τις φλόγες στους άλλους περιστεράδες του Τύρναβου και να τους πούμε πώς είναι ακριβώς τα περιστέρια για τα παλιά τα τυρναβίτικα. Δυστυχώς στον Τύρναβο δεν υπάρχει νέος περιστεράς και είναι αδιανόητο σε όλη την Ελλάδα να βγαίνουν νέοι περιστεράδες και τον Τύρναβο μην βγαίνει ένας. Μετά από λίγα χρόνια θα έχουμε έλλειψη περιστεράδων του Τύρναβου. Θα κάνετε καμιά μεταγραφή. Από πού? Από Αθήνα, έχει πολλούς. Αυτό είναι το ένα μέρος που είναι λίγο στεναχωρητικό. Αυτή την πεταξιά την αφιερώνω σε δύο ανθρώπους. Στον Θάνο τον Κουκουβίτη που έφυγε από τη ζωή φέτος και στον πρόεδρο από τη Φαλάνη του Γιάννη τον Καριώτη. Τα περιστέρι είναι χόμπι. Να το θυμούνται όλοι οι περιστεράδες. Δεν είναι πάθος. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να είμαστε καλά και κάθε χρόνο άρχισε να μας κάνει στα δεξιά σου. Μπράβο ρε Απόστολε. Εγώ τι να πω, δεν έχω λόγια, τα πες όλα. Είσαι ρήτορας. Πέρασες και τον μπανάνι, αυτό θα σου πω. Τίποτα άλλο. Όχι. Αλήθεια είσαι σου λέω. Μοναδικό. Όχι, άστα τώρα αυτά. Λοιπόν, τα πες τέλεια. Εγώ νόμιζα. Να σε ρωτήσω και κάτι, δεν μπορείτε, άμα δεν μιλήσω γάμο. Το έχω. Υπήρχε περίπτωση να τα έχεις γράψει αυτά. Να τα έχω γράψει, όχι, όχι. Όχι, έτσι, όχι, εντάξει. Όχι. Μα δεν την πω, δεν μπορώ. Γεια σου ρε φίλε Αποστολέ, γεια σου ρε φιλαράκι. Γεια χαρά, γεια.